Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, μπράβο. Άκου τώρα. Εγώ δεν ξέρω έναν άνθρωπο στο δικό μου το περιβάλλον να έχει πάρει δύο βραβεία και το ένα από την Ινδία. Εδώ μιλάμε η κοπέλα, μπράβο. Τώρα, ας πούμε, μπορώ να ακούσω να κάνει παράπονο να μην θέλει τη Μαλέσκου με δύο βραβεία και ένα από την Ινδία. Τώρα, όχι, μην βγει έξω. Τώρα πάει τρώει τώρα. Τώρα αυτά που κάνει κουράζεται, μετά πάει τρώει κάτι, μην λίγο θυμίσει. Εν πάση περιπτώσει, έλα, τεταρτούλα, παιδιά! Το σούκου τίποτα πλησιάζει και εγώ έχω τρία πανωτά στέλιο, τρία πανωτά big news με τα οποία θα πω πάρα πολύ δυνατά. Το σκάω χωρίς ερώτηση, πια έχω μείνει σε αυτό το επίπεδο. Πρώτον, σημαντικό. Η Κόνη Μεταξά αποφάσισε πως δεν θα λέγεται απλώς Μεταξά. Θα σου πω αυτή τη στιγμή. Θα τη λένε Κωνσταντίνα είναι το Κόνη. Κωνσταντίνα Παγκοζίδη Μεταξά. Παιδιά, άμα δεν σας νοιάζει και εσάς που τα ξέρετε, γιατί να νοιάζει τον κόσμο. Απίστευτο νέο, πραγματικά, θα σας έρθει αργότερα αυτό. Είναι σαν την άρκωση. Σε 10 λεπτά θα σας φύγει μια πλευρά. Τύπο, ανατριχιαστικό σχεδόν. Έτσι θα τη λένε, λέει, από εδώ και πέρα. Μεταξά είναι της μαμάς. Παγκοζίδη, το αληθινό του μπαμπά. Μπράβο, και προχωράει. Μπράβο, Κόνη, μπράβο. Τιμάει και τους γονείς. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, big news, τεράστιο. Δηλαδή, εγώ το έμαθα και έχει αλλάξει αρχικά όλο το καλοκαίρι μου, έχει πάει στράφη. Η Βάσο, η Λασκαράκη, έχει σημασία αυτό το όνομα, δεν είναι τελικά στον Α. Εγώ αν ήμουν Α θα έκλεινα. Δεν έχω λόγο άμα δεν έχω τη Βάσο, έχει σημασία. Πού θα είναι όμως η Βάσο, πού να έρθει εδώ, εδώ, τι να κάνει. Γιατί χωράει, έχει χρόνο να έρθει, να έρθει. Μαζί με τη Μαλέσκου. Να είναι η Βασιλιά. Όχι, ρε, μην τα μπερδεύεις. Δεν προκαλώ. Προκαλώ τι θέλω αρχικά. Δεν θέλω και προκαλώ να μην έρθει χωρίς λόγο η κοπέλα. Να είναι καλά η Βασούλα, να είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, είχα πει date, την αγαπάμε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είπαν στη βολιά των Κούκου. Ότι μετά από 7. Έχει σημασία γιατί στο Κούκου τα λένε όλα. Γιατί είναι και το ίδιο κανάλι που είναι Star Alpha, άρα κάτι ξέρουν. Να μην το πει ο Α, το είπε ο Star. Μπράβο και στον Α. Μετά από 7 χρόνια συνεργασία, η Βάσο είναι εκτός Α. Είναι σκάνδαλο αρχικά για τα κανάλια. Τι να πρωτοπάρουν κι αυτοί όμως εκεί πέρα στην Κάντζα. Μετά την Ηλιάνα, το χάος έτσι κι αλλιώς, να τα λέμε αυτά. Και τρίτον, τώρα εδώ μιλάμε. Ας πούμε, αυτή είναι, ας πούμε, η βασική είδηση, αυτό που λέει και η Βάνια. Και τώρα πάω να σου πω στο καλύτερο, χωρίς λόγο τα είπα τα άλλα. Είναι μια είδηση κόλαφος. Θέλω να είστε. Θέλω να βρείτε λίγο, ρε παιδί μου, τη δύναμη μέσα σας. Γιατί ακούμε κάποιες φορές πράγματα. Πιστεύεις, τα αντέχεις, δεν τα αντέχεις. Για να δούμε έναν από αυτά. Τα παιδιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ε, τα τσίμπησε κουνούπι. Εγώ δεν πιστεύω. Εδώ κλαίει ο άλλος. Ο Πέτρος κλαίει. Μα δεν γίνεται. Μα γίνονται. Διαλύεται ο κόσμος. Έχετε να βγάλετε πρόγραμμα. Παιδιά, θα πω ότι δεν νομίζω εγώ πως μπορώ να συνεχίσω έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά, ο κόσμος είναι ο χειρότερος που ζούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι γεμάτος κουνούπια αρχικά. Θα μου πεις και το κουνούπι. Αν ήθελε να πάει κάπου, θα έχει σάγια, μάγια, ντάγια, έχει 20 παιδιά. Έλα, θα το τσιμπήσει. Έτσι πάει και με το. Τα παιδιά γυρίσανε, λέει, στο σπίτι σε άθλια κατάσταση. Τα λέει μόνο η μάνα, η μάνα. Σκνίπες, λέει, κουνούπια τίγρης, δεν είμαστε σίγουροι. Αυτή η μάστιγα. Κουράγιο στα ματίνα μου. Προτείνω ότι μπορώ, βοηθάω, ξέρω χρόνια στα ματίνα. Προτείνω αρχικά μια ταμπλέτα. Προτείνω την κουνουπικό βραχιόλι. Έχουν βγει όλα αυτά που λέω. Ψάξ το, κάποια λύση θα υπάρχει. Εύχομαι όλα καλά, όλα καλά. Αφήνω τώρα σοβαρή ειδησιογραφία. Σε πάω σε λίγο πιο infotainment ερώτηση. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όποιος την ξέρει, μην την απαντήσει, γιατί έχω κείμενο να πω. Τι κοινό έχει. Που δεν θα ξέρετε αρχικά. Άκου το. Τι κοινό έχει. Η Βίκη Χατζηβασιλείου. Η Βίκη Χατζηβασιλείου. Χαζάει. Η Βίκη Χατζηβασιλείου. Η Μαρία Ισολομού. Και η Νάνση Παραδεισανού. Το σκάω, το σκάω, το σκάω, το σκάω. Το σκάσα, τέλειο, είναι δισκασμένο. Άστο το σκασμένο. Τις πόζες, εδώ πέρα θέλω να τις δούμε λίγο, τις βλέπεις. Εδώ. Αυτό είναι το γνωστό. Μπράβο, πολύ εντυπωσιακό. Στέλιο, είσαι εκεί, ενεργοποιείτε. Ενεργοποιείτε. Πηδάνε δίχως αύριο. Αυτό είναι το δίχως αύριο πείδημα. Όλα ανεβαίνουν πάνω, κατεβαίνουν. Ξαμολύθηκαν στις σαμουδιές, πηδήξανε, ποζάρανε, ποστάρανε. Είναι δυνατόν, μπράβο τα μωρά και την κυρία Χατζηβασιλείου που έχει βρει και 1 εκατομμύριο κόσμο που δεν ήθελε να βρεθεί τόσα χρόνια με τα πακέτα. Η Βίκη, εν πάση περιπτώσει, είναι σε μια μπλε ρίγα, τρέλα, τρέλα όλο. Πηδάει ψηλά, κλικ στον αέρα, δεν είναι πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να έχει πηδήξει πολλές φορές η Βίκη, μην τη βλέπετε έτσι για να το πιάσει το κλικ. Η Μαρία Ισολομού από την άλλη, πιο μπαλετική, είναι αλλιώς τα πόδια, με μαύρο μαγιό, φόντο καϊκή, Ελλάδα, πολύ καλή. Σχεδόν ακούσα από πίσω και τον Αλέξη τον Κοστάλ να φωνάζει. Τρίτη και φαρμακερή Παραδεισάνου. Ήταν αρκετός ο χρόνος. Σαφώς πιο χαμηλό το άλμα, αλλά και πάλι χαριτωμένο. Εγώ νιώθω ότι ένα νέο τρέντ γεννήθηκε. Βγείτε πια στις παραλίες, πηδήξτε ψηλά. Κάποιοι ήδη ξεκίνησαν.
Αυτό δεν παλεύετε τώρα, μην το κοπιάρετε. Αυτό είναι από το Θεό που έρχεται. Αυτό. Ήπτατε, ήπτατε. Η μάγκη από την άλλη, σου έχω μάγκη από την άλλη. Έτσι. Ωραία, δυνατή. Καλοκαίριασε για τη μάγκη. Καθιστό το έχω αυτό, χωρίς πήδημα. Κάτω. Είναι σαν να θέλει να πηδήξει, αλλά είναι. Οκ, εν πάση περιπτώσει. Υπέροχη είναι και η μάγκη. Τη βλέπεις. Δίχτυ παντού, ζαργάνα. Φούξια τελείωτο. Λόκο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εγώ τώρα. Σας... Τι θα μπω. Δηλαδή από όλο αυτό. Τι θα. Δεν θα μου έλεγε, ρε Νικόλα, θα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσω. Να. Που τα κορίτσια μας ξανά ποστάρουν ήλιο κι αμμούδια και πόζες θέλουν φοβερές γι' αυτό πολύ ψηλά πηδάν και όλες χιόνι μας κερνάν στις παραλίες όπου πάν έχουν το λόγο τους ψηλά. Πηδάν κι η μάγκη με δικτύωτο και με ένα φούξια μαλλιό τσιτσίδι μας χαμογελά. Πιο μπουάτη διάθεση. Ωραίο, μπουάτ, μπουάτ. Φεύγω από τα κορίτσια στον ήλιο και τη μάγκη τη Χαραλαμπίδου. Περνάω Ατλαντικό, το έχω, άμα θέλω. Κάνω γκιόνι ψαροκάικο και σε πάω σε Πάμελα Άντερσον. Από τι? Όχι, τώρα, τώρα, ας την πριν. Τώρα θα σου μιλήσω, ας τις πλαστικές. Δεν πειράζει πλαστικές, δεν πειράζει. Πιο προβλημένη Στέλιο. Οι πλαστικές δεν έχουν κανένα θέμα. Μια χαρά, άμα πάνε στον κόσμο, κάποιες θα γίνουνε. Γιατί μια χαρά χαζέσταν οι άλλες, τίποτα. Σε πάω στο τώρα, σε πάω στο τώρα, στο τώρα. 12 φορές έκανε καλό μεσημεράκι σε μία μέρα η Πάμελα. Καλώς ήρθατε. Δεν άντεξε, ήθελε να το πει, δεν το τόκοβα. Καταλαβαίνεις, το έχεις νιώσει το νούμερο το 12. Δεν το λέω εγώ, δεν το άμαθα, δεν είναι και κολλητή μου η Πάμελα, τα λέμε μία φορά στο μήνα, ναι. Βγήκε ο Αντίλ Ραμί. Ο Ραμί. Ο Ραμί. Ο Ραμί, Ραμί. Ραμί, ο Ραμί. Πολύ καλό, βγήκε το είπε. Ούτε δεν χρειαζόταν. Ούτε μία σου λέει, ούτε δύο. Βλέπετε, ο Ραμί, ας την Πάμελα. 12 φορές. Αρχικά σοκ. Ο Γιώνης, φαντάζομαι, μετά από αυτό δεν ξανατραγούδησε ποτέ. Αν δεν έχει φύγει και του είπε, α, παρά το μας ρε Ραμί και εσύ και σηκώθηκε να φύγει. Είναι ακόμα στον πάγο. Δεν συνέρχεται ο Γιώνης, παιδιά, θέλει. 12 φορές. Μπράβο, δεν ξέρω. Δεν, 12 δεν ξέρω. Χωρίς πρόβα πάντα. Θες να σκαρώσουμε κάτι, σου έρχεται κάτι, πάμε. Φορές, 12 φορές, εντάξει, τερμάτισαν. 12 φορές, 12 φορές, κάπου τρελάθηκαν. Γιώνει συνεχώς πάντα και παντού, αδιανόητο. Το είχανε φύγει αλλού. 12 φορές, 12 φορές. Ωραίο, ωραίο. Τίποτα, αυτά τα χωρίς πρόβα. Δεν τα προβάρω, Στέλιο, τώρα ήρθαν και οι στίχοι. 12 φορές δεν είναι και λίγες. Μπράβο, εδώ μιλάμε για ένα νέο ρεκόρ Guinness. Πάση περιπτώσει, εδώ που τα λέμε 12 φορές την ημέρα, πάντως παιδιά, ας πούμε, δεν ξέρω και. Δεν είναι για μπράβο. Δεν είναι για... Αυτά τα φαντάζεστε και λέτε μπράβο γιατί δεν το έχετε κάνει. 12... Δεν προλαβαίνεις να κάνεις και τίποτα άλλο 12 φορές. Δηλαδή, δεν θες να κάτσεις και λίγο. Έτσι, χωρίς λόγο. Να κάτσεις, δεν θες. Να δεις λίγο τηλεόραση 3 με 5, καλό μεσημεράκι μόνο. Να πιεις ένα καφέ. Να φας ένα φρούτο. Κάτι να φας, δεν ξέρω. Ένα κίουι, ρε παιδί μου. Ένα κοτζιμπέρι που δίνει και δύναμη για τις υπόλοιπες 11. Ένα καρπούζι, ορίστε. Δείξε μου, βγήκε κάβουρα. Έχω το δαγκώνει το καρπούζι. Απόλυτο summer time από το Βικόνι. Πω, 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 πω. Και να μου να η φέτα. Και να μου να η φέτα. Αδιανόητη φωτο. Είναι καλοκαιρινή, τη βλέπεις. Είναι δροσερή. Είναι στην πισίνα μέσα με ένα ύφος παιχνιδιάρικο τύπου. Ουπς. Το έφαγα το καρπουζάκι μου. Το καλό μεσημεράκι το βλέπετε. Αλλού το ένα, αλλού το άλλο. Ο Γιώνης πια υποθαλάσσιος, μπράβο. Πιο πισινάτος από ποτέ. Μισό καρπούζι μέσα, μισό έξω. Το κλικ έχει γίνει πάνω στο φτύς εδώ το. Αυτή την ανέβασε η Βίκη τη φωτογραφία. Σκάσε ρε παιδί μου. Έχω 4 ώρες κείμενο να πω γι' αυτό. Και έχουμε κόψει τα καλύτερα. Πάνω στο φτύσιμο έρχομαι, μπράβο, να καταλήξω ότι προφανώς η Βίκη τελικά τα φτύνει.
Κουκούτσι στο στόμα. Δεν... Ναι, δεν ήθελα να το πιστέψω αρχικά. Δεν φαίνεται, ας πούμε, για κορίτσι που θα το φτύσει το κουκούτσι. Άξι, δεν ξέρω. Να, οι φώτος μιλήσανε. Βίκυ, με συγχωρείς. Sorry. Θα πάρω θέση, ενώ δεν μου πέφτει λόγος. Είναι λάθος. Είναι μέγα λάθος αν με ρωτάς. Στο κουκούτσι είναι όλο το νόημα. Ας το έχω γύρω-γύρω φρούτο. Χάνεις. Για μένα, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω για να σε πείσω. Θα μπορούσα να προκαλέσω. Δεν θα προκαλέσω. Θα μπορούσα να παρακαλέσω. Δεν θα παρακαλέσω. Θα μπορούσα να έρθω κάτω από το σπίτι σου, σου βαράω τα κουδούνια σαν άλλη τρελή Αντελίνα. Αλλά όχι. Μπράβο μου. Αντελίνα, χτύπω το κουδούνι εσύ άμα τη βρεις. Θα παίξω safe. Θα κάνω αυτό που κάνω τα τελευταία 20 χρόνια από τα δύο μου. Θα τραγουδήσω. Σκρολάρω Insta τι να δω. Η καβούρα ξανά τσιτσιδαριό. Καρπούζια να δακώνει, πισίνα και εξοκιώνει. Βίκυ, έχω κάτι να σου πω. Μη δαφτύνεις τα κουκούτσια. Μη δαφτύνεις, χάνεις τη γεύση. Μα μη δαφτύνεις τα κουκούτσια, άκουσε με και θα σ' αρέσει. Να τα τρως και τα κουκούτσια. Να τα τρως και να μη δαφτύνεις. Το καρπούζι είναι πιο ωραίο άμα. Πάρα πολύ, πάρα... Μαζεύω λεφτά να πάρουμε συνεργάτες του χρόνου, δεν είμαστε για τέτοια. Ωραία όλα αυτά που είμαι. Περάσατε ωραία, παιδιά μου, περάσατε ωραία. Ναι. Βαρεθήκαν όλοι, το καταλαβαίνω. Μπαίνω στη θέση σας. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο σε αυτό που έρχεται. Ρε Νικόλα, τι καιρό έκανε χθες, Βάλια! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Πονηρή, πονηρή Ινδύ, πονηρή Ινδύ! Παιδιά! Όπα, η Βέργα θα φύγει σύντομα σήμερα. Όχι, όχι, θα την κρατήσω για να μην κάνω το τικ. Λοιπόν, να, μετά... το έκανες. Όχι, μετά, αλλά και με εκείνα, Νικόλα, ξέρεις ποιον θυμήθηκα? Όχι. Το Μινά. Το Μινά, το Μινά που μου είχες πει. Όχι, τον άλλο Μινά. Ποιο Μινά? Το Μινά που θα σου πω τώρα. Βαρκάρης ο Μινάς. Ο Μινάς ο Βαρκάρης, εγώ τον θυμάμαι. Το θυμάστε? Λοιπόν, Νικόλα. Μας έχεις πει για το Μινά το Βαρκάρι. Το Βαρκάρι, σας έχω πει. Μας έχεις πει όλη την ιστορία. Όχι, δεν την έχω πει όλη. Α, για πες. Τα κράτησα γιατί με αφορμή του βραβείου μου. Με αφορμή το βραβείο σου. Με αφορμή το βραβείο. Εγώ πήρα ένα βραβείο. Σωστά, σωστά. Όχι ένα. Λοιπόν. Έχεις πάρει δύο βραβεία. Είσαι διπλά βραβευμένη. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Το περσινό δεν το μετράει πια. Το έχει βάλει στο ντουλάπι. Τώρα το βραβείο αυτό που θα το βάλει, όπως μπαίνω δεξιά. Όπως μπαίνει αριστερά. Αριστερά καλύτερα. Αριστερά είναι καλύτερα. Λοιπόν, εκεί στο Tagore International Festival. Πού? Εκεί στο Tagore International Festival, εγώ είχα ξαναπάει. Είχα ξαναπάει παλαιότερα και στην θυμάμαι. Ινδία. Στην Ινδία, βέβαια, ναι. βέβαια. Είχα τραγουδήσει έτσι κιόλας προς τιμήν του Tagore Festival, International Festival. Είχα τραγουδήσει. Μπράβο. Ποιο? Εκείνο που λέει το Tagore μου, Tagore μου, Tagore μου. Γλυκό και τραγανό σε καραμέλα. Δεν τόλμη για βοηθεία στο Δελφινάριο, ξεκινάει. Τέλος Μπράβο, πάντων. Πολύ ωραίο το πρόμο. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον Μινά. Να, Μινά. Εκτός από Βαρκάρης Νικόλα, ο Μινάς. Μπράβο. Είναι και σκηνοθέτης. Βαρκάρης, βλέπεις, δεν βγαίνει με μια δουλειά. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Μανώλης λοιπόν. Ινδός Μανώλης. Ο Μινάς λοιπόν μου λέει: σε θέλω για μια ταινία. Ψήνεσαι, ψήνω με του λέω. Τι θα έλεγα, άλλη μου. Τι θέμα του λέω, θα έχει. Τι είναι, μου λέει, έχει. Α. Εσένα μου λέει στην Τζαμάικα. Ωραία του λέω, Μινά. Τζαμάικα, είπες. Τζαμάικα. Μην πεις τίποτα άλλο. Όχι, κάτι θέλω να σου πω ακόμα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν μπορούσα. Έλα, δεν μπορούσες ακόμα. Θα μας πεις το καλό τώρα. Έχει σημασία, ναι, ναι. Λοιπόν, του λέω γύρισμα που. Άκου, Νικόλα. Ακούω, παιδί. Έχουμε χρόνο σήμερα, έμαθα. Ποιος της έμαθες έμαθα. Λοιπόν, λέω, γι' αυτό ήταν πολύ λόγο. Πολύ καλή. Λοιπόν, μου λέει Μεσσηνία. Πού του λέω? Μεσσηνία. Φεύγουμε καρφί και πάμε στο χωριό Αρμένη. Έτσι το λένε. Αρμένη, στη Μεσσηνία. Αρμένη. Αρμένη. Αρμένη.
Αρμενοί. Α, το Αρμενοί. Έργια Αρμενοί. Δεν το ξέρω καθόλου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πέφτουμε στη γιορτή της Μπάμιας, έτσι. Εκεί γίνεται... Τώρα αυτό να μην συνδυαστεί. Γιατί συνδυάζεται... σε πήγε. Γιατί σε πήγε στην γιορτή της Μπάμιας και αυτός. Τόσες γιορτές της Σαρδέλας. Ναι, ναι, όχι, Μπάμια εκεί. Μπάμια λοιπόν, εκεί, μόνο εκεί, αυτό με διαφέρει. Ναι, κάτσε, μου λέει να πιούμε μια γκαζόζα. Κάθομαι, εγώ πίνω την γκαζόζα. Τι το 80 πήγε πίσω, το 20, το 30. Εγώ εντωμεταξύ λέω Μπάσχευρε, δεν είναι σκηνοθέτης, μήπως είναι Μπάμιας, μήπως μου λέει Μπάμιας. Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Τελικά, έχεις πάρει τόσα βραβεία. Μπορείς να λες κάποιες φορές, όχι αυτό εγώ δεν θέλω να το πω. Όχι όλα τα λέω. Αυτό με φοβίζει, αυτό. Γι' αυτό και πήρε τόσα βραβεία. Γιατί δεν τη νοιάζει τη Μέριλ Στριπ του Μαρκόπουλου. Μπράβο, μπράβο Μέριλ. Το καλύτερο. Μα γιατί δεν μας ξεκινάς ποτέ από το καλύτερο. Τελικά, το είδα. Το πρωί που πήγαμε για μπάνιο, το είδα 12 φορές. 12 φορές. Αυτό ήταν. Το είδα 12 φορές. Και πώς ήταν. 3 μήνες έκατσα εκεί. Στη Μεσσηνία. 3 μήνες επί 12 τη μέρα. Και κάθε πρωί, Νικόλα, σκαρώναμε μαζί με το μηνά ταξίδια μακρινά στην Τζαμπά. Ήρθε! Είμαι πια πεπισμένος ότι αυτό συνέβη το 30 γιατί σκαρώνανε. Είπες ότι σκαρώνατε μαζί με το μηνά ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Αυτό. Να σου πω κάτι. Σιωπή πια. Έρχεται, δες το τι ωραίο, το νιώθεις, έρχεται. Υπόκοφα, αλλά έρχεται. Τσακ, 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 τσακ. Και μπαίνω. Κάθε πρωί που χύναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Μα κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Μα κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καμπυλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καμπυλιά, σε πίνε βάνια βάνια σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.